1, 2, 3, 4. Καλησπέρα σας. Σήμερα έχουμε μαζί μας την κυρία Κωνσταντίνα Παπαδοπούλου, σκηνοθέτη της ταινίας To The Seventh, και τον κύριο Δελγιάννη, έναν εκ των δύο σεναριογράφων της ταινίας. Δυστυχώς ο κύριος Τσιουβάρας δεν θα μπορέσει να είναι μαζί μας λόγω φόρτου εργασίας. Γεια σας. Γεια σας. Ευχαριστούμε πολύ που... Εμείς ευχαριστούμε για τη φιλοξενία. Εμείς λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ωραία. Είμαστε λοιπόν. Χέρια σας. Τέλεια, θα σας εκμεταλλευτούμε λοιπόν. Κατάλληλα. Στην περσινή διοργάνωση του φεστιβάλ και συγκεκριμένα στο πλαίσιο του δεύτερου Olympia Creative Ideas Pitching Lab συνεργαστήκατε μεταξύ σας και με τον κύριο Τσιουβάρα. Αρχικά, πώς ήταν η συνεργασία σας? Η ερώτηση είναι για μένα. Αυτή. Και για τους δύο, ναι. Ναι, και αν γνωριστήκατε εκεί ή έχετε παρελθόν συνεργασίες. Θέλουμε να απαντήσει το καθένα ξεχωριστά. Πολύ ωραία. Όποιος θέλει. Η συμμετοχή στο περσινό το δεύτερο Pitching Lab της Ολυμπίας, του φεστιβάλ, που είναι Creative Ideas και σενάριων, ήμασταν εγώ και ο Βασίλης. Που αναπτύξαμε την ιδέα μαζί με κάποια άλλα project κάποιων άλλων κινηματογραφιστών και φίλων και δεν ήταν η Κωνσταντίνα, ήμασταν εμείς. Εμείς ήμασταν σε αυτό το lab και ήταν μια φοβερή εμπειρία για μας. Συμμετείχαμε μάλλον ήμασταν για μία εβδομάδα εκεί πέρα, γνωρίσαμε πάρα πολύ κόσμο. Ήταν καθημερινή η τριβή μας με το project. Σε κάποια σημεία άλλαξε, έγινε πιο... βοήθησε πάρα πολύ, τέλος πάντων, όλη η διαδικασία. Είμαστε πάρα πολύ ευτυχείς που οι μέντορες, η Αγάθη Δαρλάση, η Λίνα Γιαννοπούλου και η Γεωργία Κακουδάκη έκαναν πάρα πολύ καλή δουλειά σε όλα τα project και στο δικό μας, φυσικά. Ωραία. Ναι. Επίσης, θέλουμε να μας... Συγγνώμη, όχι, συνέχισε. Αυτό που πήγα να πω είναι, όπως άρχισε, εγώ δεν ήμουνα στο pitching, δηλαδή ήταν ιδίως σεναριογράφοι, οπότε δεν έχω κάποια εμπειρία από εκεί. Ωραία. Αλλά αυτά που μου έχουν μεταφέρει ήταν όλα πολύ θετικά και νομίζω ότι όντως βοήθησαν. Η συνεργασία μας ξεκίνησε μέσω μιας κοινής φίλης ηθοποιού που είχε παίξει σε προηγούμενη δική μου ταινία και μας έφερε σε επαφή. Οπότε νομίζω ότι είναι πολύ βοηθητικό πάνω σε ένα σενάριο να υπάρχουν και να υπάρχει το βλέμμα άλλων ανθρώπων και σκέψεις και ιδέες, που αυτό νομίζω γίνεται σε ένα pitching lab στο μέγιστο βαθμό. Και ήταν πολύ ωραίο το feedback. Δηλαδή, παρότι δεν ήμουν εκεί, θεωρώ ότι μας βοήθησε πολύ στην ταινία. Ωραία. Πείτε μας δύο λόγια για το Pitching Lab και πιστεύετε ότι αυτό μπορεί να βοηθήσει τους νέους δημιουργούς να εισέλθουν στον κινηματογράφο? Και επίσης, σε τι διαφέρει από τα προηγούμενα χρόνια, γιατί φέτος γίνεται online? Δεξιάρχη, νομίζω εσύ είσαι ο ειδικός να απαντήσεις, γιατί συμμετέχετε και φέτος, οπότε το δίνω σωστά. Φυσικά, ναι. Κοίτα, τα εργαστήρια αυτά είναι πάρα πολύ χρήσιμα για τους κινηματογραφιστές, πιστεύω, γιατί βοηθάνε σε μια ιδέα που μπορεί να υπάρχει και να είναι και πάρα πολύ καινούργια, φρέσκια. Χρειάζεται και η δομή της, η οποία πολλές φορές απουσιάζει, πολλές φορές. Και βοηθάνε πάρα πολύ να τα βάλουν σε τάξη τα πράγματα. Είναι
πολλοί επαγγελματίες στην Ολυμπία, οι άνθρωποι, και βοηθάνε πάρα πολύ σε αυτό, πιστεύω. Στη δομή, στο ξεκαθάρισμα ίσως να γίνουν πιο εύληπτα γενικά και όλα αυτά να είναι πάρα πολύ, να μπορούν να το καταλαβαίνουν ιδίως το κοινό που απευθύνεται μετά το έργο όταν παραχθεί. Και πιστεύω ότι γίνεται πάρα πολύ χρήσιμη δουλειά. Εμάς προσωπικά μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ και φέτος αυτό γίνεται, και τα master classes που γίνονται από σπουδαίους επαγγελματίες στο χώρο, είτε παραγωγούς είτε σεναριογράφους. Γενικά είναι πάρα πάρα πολύ χρήσιμο. Και συγχαρητήρια στον κύριο Σπύρου που έχει εντάξει αυτό το πρόγραμμα του Pitching Lab και στο φεστιβάλ αυτό, που είναι πολύ σημαντικό. Ωραία. Πολύ ωραία. Τέλεια. Λοιπόν, πάλι σε εσάς θα αναφερθώ ως σεναριογράφος της ταινίας. Κατά κύριο λόγο πρωταγωνιστούν παιδιά. Ποια είναι η σχέση σας με αυτά, αρχικά? Και δεύτερον, καταλαβαίνουμε ότι φύγεται ένα θέμα, ένα πρόβλημα, σε εισαγωγικά, της επικοινωνίας μεταξύ γονιού και παιδιού. Ακριβώς. Δώστε μας ένα σχόλιο γι' αυτό και πώς θα μπορούσε να διορθωθεί, ας πούμε, κάποιες προτάσεις γι' αυτό. Πιστεύω ότι όπως όλοι μας, όλες οι ηλικίες έχουν δικαιώματα. Έτσι και τα παιδιά. Έχουν δικαίωμα και στο παιχνίδι. Έχουν δικαίωμα να είναι ελεύθερα, να έχουν τον ελεύθερο τους χρόνο. Δεν έχουν μόνο υποχρεώσεις. Και πολλές φορές εμείς όταν μεγαλώνουμε, το ξεχνάμε αυτό. Ξεχνάμε δηλαδή ότι να δώσουμε λίγο χρόνο, να αναπνεύσουν. Κάτω από αυτό το πρίσμα εμείς σκεφτήκαμε αυτή την ιδέα και το προσπάθησαμε να το δώσουμε πάντα από το POV του παιδιού. Γι' αυτό το λόγο δεν βάλαμε και καθόλου να φαίνονται οι γονείς. Ναι, ναι. Σαν υπονομεύσαμε όλο αυτό έτσι όπως το γεννήσαμε, πώς να το πω αυτό, από την πρώτη στιγμή. Και νομίζω ότι το ακολούθησε και αυτό και η Κωνσταντίνα μετά, και αποτυπώθηκε τέλεια, πιστεύω. Δηλαδή, αυτό που προσδοκούσαμε και εμείς να δούμε. Το υπηρετήσαμε όλο αυτό, γιατί πιστεύω ότι πρέπει κάποια στιγμή να σκεφτόμαστε ο ένας τον άλλον, να υπάρχουν αυτές οι σχέσεις που είναι αλληλεπίδρασης. Δεν πρέπει να μπαίνουμε στη θέση του άλλου. Έτσι κάναμε κι εμείς. Μπήκαμε στη θέση του παιδιού και πώς θα ήθελε να, εκείνη τη στιγμή που πάει στο πάρτι, να κάνει το δικό του πάρτι. Ναι, και βρήκε την παρέα την ιδανική και τα κατάφερε. Έστω έκανε για το πάρτι του. Το πάρτι ελευθερώθηκαν μέσα σε ένα κλειστό χώρο, στο πιο κλειστό χώρο που θα μπορούσαν. Και όμως ζήσαν την απόλυτη ελευθερία. Αυτό. Πιστεύω έτσι ήταν. Ήταν τόσο απλό, αλλά τόσο είχε μία δύναμη. Και πολύ φως. Λυτρώθηκαν τα παιδιά. Έστω για λίγο. Δεν ξέρω πώς το είδατε κι εσείς, φυσικά. Ναι, ναι, πολύ ωραία. Λοιπόν, τώρα θέλουμε να απευθυνθούμε στην Κωνσταντίνα. Και θα ήθελα να σε ρωτήσω, τι σε όθησε να ασχοληθείς με τον κινηματογράφο και από ποιον σκηνοθέτη θεωρείς ότι έχεις εμπνευστεί περισσότερο? Ερώτηση τώρα. Λοιπόν, τι με όθησε να ασχοληθώ με τον κινηματογράφο? Παραδόξως, με όθησε η λογοτεχνία να ασχοληθώ με τον κινηματογράφο, γιατί δεν προέρχομαι από κάποια οικογένεια που ήταν πολύ καλλιτεχνική, είχα πολλά ερεθίσματα από μικρή. Αυτό που έκανα ήταν ότι διάβαζα πολλά βιβλία, γιατί μου άρεσαν οι ιστορίες, το να δραπετεύω, ας πούμε, εντός εισαγωγικών μέσα από αυτές, το πώς μπορούν να σου δώσουν ένα μάθημα χωρίς να είναι διδακτικές με τον αυστηρό τρόπο. Οπότε τα βιβλία μου δημιούργησαν μια μεγάλη αγάπη για τις ιστορίες
Και όταν κλήθηκα να αποφασίσω και εγώ τι θα σπουδάσω, άρχισα να ψάχνω περισσότερο και είδα τα μαθήματα σεναρίου στη σχολή, οπότε αυτό ήταν το πρώτο που με κέντρισε. Μέσα στη σχολή όμως έμαθα να αγαπώ την οπτικοποίηση πάρα πολύ και έτσι κατέληξα στη σημειοθεσία. Δηλαδή το πώς μπορείς να πεις μια ιστορία πλέον να τη δείξεις, ακόμη και αν δεν είναι η δική σου ιστορία όπως τη φαντάστηκες, τη γέννησες ας πούμε σαν ιδέα, πώς μπορείς να πάρεις όλα αυτά τα μηνύματα και να τα δείξεις με τέτοιο τρόπο ώστε να περάσουν στο θεατή. Τώρα για σκηνοθέτη δεν μπορώ να σου πω η αλήθεια είναι, γιατί πάντα είναι πολλές εμπνεύσεις από πολλές πλευρές και προσπαθώ, κάτι που μου έμαθε και η σχολή, να βρίσκω θετικά πράγματα σε ό,τι βλέπω. Δηλαδή, σε ό,τι μου αρέσει, προσπαθώ να εμπνέομαι από αυτό και να καταλαβαίνω γιατί μου αρέσει. Αν μπορώ να αναφέρω μία ταινία, ας πούμε, τώρα, επειδή ασχολούμαι με ένα σενάριο και την έχω σαν οδηγό, είναι το... κάτι συνέβη, συγγνώμη, γιατί μου έβγαλε μία ειδοποίηση. Μ' ακούτε καλά? Ναι, ναι, μια χαρά. Ναι, μια χαρά σας ακούμε. Του Τένας Μάλικ, το Tree of Life. Α, ωραία. Που είναι από τους αγαπημένους σκηνοθέτες. Αλλά είναι πάρα πολύ. Εντάξει, ναι. Αυτό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ, παιδιά. Ο τίτλος της ταινίας είναι «Στον 7ο», του The Seventh. Εσάς τι σας πάει στον 7ο? Και οι δύο να απαντήσετε. Κωνσταντίνα. Εγώ, τι με πάει στον 7ο? Δεν ξέρω, πολλά πράγματα είναι. Θα μπορούσα να ξεκινήσω, ας πούμε, από την ανθρώπινη επαφή, την αγάπη, τους φίλους στη ζωή μας, ας πούμε, που θεωρώ είναι το μεγαλύτερο στήριγμα για να ανταπεξέλθει κανείς σε ό,τι και αν συμβαίνει. Θα μπορούσα να αναφερθώ και στο επάγγελμα που έχω διαλέξει να κάνω, ότι νιώθω πολύ τυχερή που κάνω ταινίες, δηλαδή μου αρέσει αυτό και που μπορώ με κάποιο τρόπο να το έχω στη ζωή μου. Αυτά, δεν ξέρω. Ωραία. Ωραία. Εγώ θα έλεγα η λύτρωση είναι ο 7ος. Αυτό που ανέφερα και πριν. Δηλαδή, η ελευθερία. Αυτό που λέμε, το πλέξαμε με λίγο με τον 7ο, στον ουρανό. Ναι, ακριβώς. Μέσα από τι όμως πετάμε. Σε αυτή τη λύτρωση. Ναι, εκεί. Δηλαδή, που νιώθουμε ελεύθεροι. Ναι, αυτό. Τώρα, αυτό πώς αν είμαστε μόνοι μας ή αν έχουμε παρέα, αυτό είναι και θέμα τύχης. Ναι. Εγώ νομίζω τον 7ο φτάνεις, συγγνώμη τώρα για την παρεμβολή, αν κάνεις κάτι που αγαπάς, που σου αρέσει και θες να ασχολείσαι με αυτό, ό,τι και αν είναι, και αν έχεις δίπλα σου ανθρώπους που να σε αγαπάνε και να σε στηρίζουν για να μπορείς να έχεις μια βοήθεια να το κάνεις αυτό. Ναι, σωστό. Ωραία. Ωραία. Και τώρα μια ερώτηση που μας αφορά όλους και είναι και πάρα πολύ... έχει να κάνει μέσα από την καθημερινότητα που βιώνουμε τον τελευταίο χρόνο. Θέλω να μας πείτε ποια είναι η γνώμη σας. Πώς κατά τη γνώμη σας μπορεί να επηρεάσει βασικά η πανδημία των κινηματογράφων και τους καλλιτέχνες του χώρου? Και για τους δύο αυτή η ερώτηση, εννοείται. Θες να ξεκινήσεις? Ναι. Πάρα πολύ. Μας έχει επηρεάσει πάρα πολύ. Όλο το κινηματογράφο, πρώτα απ' όλα είναι κλειστές οι αίθουσες. Αυτό είναι ένα μεγάλο πλήγμα. Όχι μόνο για τους ανθρώπους που ασχολούνται με το κινηματογράφο και για αυτούς που αγαπάνε το κινηματογράφο. Για όλα τα είδη του κινηματογράφου. Όλες οι τέχνες αυτή τη στιγμή θίγονται. Δηλαδή από τις mainstream ταινίες μέχρι τις πιο σινεφίλ. Άνθρωποι που... οι κινηματογραφιστές που δεν μπορούν να παράξουν έργο αυτή τη στιγμή. Δεν γίνονται δουλειές. Αντίστοιχα και στο θέατρο. Αλλά εντάξει, στον κινηματογράφο που είναι η ερώτηση, υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. Και δεν είναι δυνατόν αυτό το συνέστημα που σου δημιουργείται όταν είσαι σε μια κλειστή αίθουσα μαζί με κόσμο και παρακολουθείς μια ταινία που σε μαγεύει αυτή η αίσθηση όλο, αυτό που ζούμε. Αυτό το πράγμα δεν υπάρχει πια. Οπότε είναι τεράστιο πλήγμα. Δυστυχώς η πανδημία έχει κάνει μεγάλο κακό και σε αυτό το χώρο. Ναι.
Εγώ δηλαδή το έχω εισπράξει πολύ. Δηλαδή ωραία είναι αυτή η διαδικτυακή πλατφόρμα. Αλλά δεν είναι σαν τις αίθουσες. Δεν είναι σαν τις αίθουσες. Δεν είναι αυτή και βγαίνουμε πάντα, συζητούσαμε μετά. Ναι, άλλο τώρα να βλέπεις στο σπίτι σου, σε μια όσο κινητή ζώνη να έχεις και projector να έχεις, και άλλο το βλέπεις τη γιγαντιοθόνη του θεάτρου, του σινεμά, την ταινία. Δεν το απολαμβάνεις το ίδιο. Δεν υπάρχει. Δεν αντικαθίσταται με τίποτα αυτό. Ούτε υποκαθίσταται. Okay. Τώρα είναι κάτι προσωπικό, το οποίο θα το ανεχθούμε. Τι να κάνουμε, δεν έχουμε και άλλη λύση. Αλλιώς, μετά τι, να μην γίνει το φεστιβάλ, είναι δυνατόν. Δεν είναι δυνατόν. Ήταν το χειρότερο σενάριο αυτό. Θα ήταν το χειρότερο σενάριο αυτό, παιδιά, νομίζω. Νομίζω ότι ναι. Τώρα γίνεται κάτι. Δηλαδή, δεν θα είχαμε τη δυνατότητα να δούμε και την Αντιγόνη, που ήταν φοβερή ταινία. Ναι, και όλες τις φοβερές ταινίες που είχε φέτος, ειδικότερα, σε μεγάλο μήκος. Μεγάλου μήκους, φέτος είναι σκίζει. Το επίπεδο του φεστιβάλ, δηλαδή, κάθε χρονιά μας εκπλήσει. Είναι υψηλότατο το επίπεδο. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που συμμετέχουμε και εμείς σε αυτή τη γιορτή. Έστω και διαδικτυακά. Ναι, στην ουσία είναι αυτό που λέω ταξιάρχης. Όλες οι τέχνες έχουν σαν βάση την επικοινωνία και την αλληλεπίδραση. Και γι' αυτό τώρα πλήττονται, γιατί μας κάνει πιο δύσκολη. Είναι μια επικοινωνία μεν, αλλά κάπως πιο αποστασιοποιημένη, κάπως πιο απρόσωπη. Οπότε είναι δύσκολα τα πράγματα. Φυσικά προσπαθούμε να προσαρμοζόμαστε στις καταστάσεις, ώστε κάτι να καταφέρνουμε, έστω και με έναν τρόπο. Αλλά το σινεμά είναι μια εμπειρία. Η αίθουσα είναι μια εμπειρία, δεν είναι απλώς η ταινία. Είναι το πώς βλέπεις την ταινία εκεί. Οπότε θεωρώ ότι οι άνθρωποι έχουν αυτή την ανάγκη. Εγώ δεν αγχώνομαι ότι θα εκλείψει, ότι θα αντικατασταθεί, ακριβώς επειδή είναι μια εμπειρία, όπως και το θέατρο. Θα κάνουμε λίγη υπομονή, μέχρι να βρούμε ξανά μια κανονικότητα και ελπίζουμε ότι όλα θα πάνε καλά. Αυτό μπορούμε. Όλοι. Όλοι, εμείς αυτό ελπίζουμε. Λοιπόν, τι σας αρέσει στο φεστιβάλ μας, μιας και το έχετε ζήσει και από προηγούμενες χρονιές, και γενικά τώρα ποια είναι η γνώμη σας γι' αυτό? Και για τους δύο αυτή η ερώτηση πάλι να ανταπευθύνεται και στους δύο. Κοιτάτε, επειδή εγώ έχω την εμπειρία διαζώσεις, το έχω ζήσει από κοντά, είναι μια εκπληκτική εμπειρία. Δεν το συζητώ. Εκεί έκανα φίλους. Η αίθουσα του Απόλλωνα είναι πέρα από την ομορφιά, την αρχιτεκτονική που είναι του Ernesto Ziller. Ernesto Ziller, ναι. Ernesto Ziller. Λοιπόν, μόλις μπαίναμε μέσα, γιατί εμείς είχαμε και τα μαθήματα, είχαμε συγκεκριμένα ραντεβού. Δεν γινόταν να μην παρακολουθήσουμε ή μεγάλου μήκους, ή τα αφιερώματα, ή τις μικρού μήκους που ούτε. Ήταν εμπειρία. Ήταν μαγεία. Κάθε φορά ήταν υποχρεωτική η παρουσία μας. Δεν μπορούσαμε να μην ήμασταν εκεί. Περάσαμε υπέροχα. Ήταν επίσης αυτό που σας λέω, φιλίες. Στην ταινία μας, τώρα που κάναμε με την Κωνσταντίνα, ήταν σχεδόν όλοι από το Pitch and Love. Ήρθανε όλοι να μας βοηθήσουν. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, θεωρώ. Πολύ σημαντικό. Φυσικά είναι πολύ σημαντικό. Δεν γίνεται αυτό. Και με COVID κιόλας. Ναι, πόσο μάλλον. Και φυσικά προθυμοποιήθηκαν αμέσως. Μόνο δύο άτομα που κάναν τις δικές τους ταινίες και ήταν εκτός Αθηνών. Δεν μπορούσαν να έρθουν. Να πω και ονόματα. Όλο το περσινό ΛΑΒ. Ο Αλέξανδρος ο Κωστόπουλος, με τα ειδίδυμη βοήθα, Κωνσταντίνα, με ο Ματέο Μικοπιτσόκερο, οι Λεχουρίτες, οι αδελφοί Λεχουρίτες, ο Άγγελος και ο... Με τους οποίους όλους αυτούς είχατε γνωριστεί, είχατε γνωριμία ή γνωριστήκατε στο Pitch and Love? Γνωριστήκαμε στο Pitch and Love.
Και προσφέρθηκαν όλοι αυτοί να βοηθήσουν για ταινία. Όλοι προσφέρθηκαν, ναι. Ναι, να έρθουν να βοηθήσουν στην ταινία. Ναι. Ναι, στην ουσία. Αυτό είναι πολύ. Και τα τηλέφωνα και, και είχαμε και καθημερινά τηλεφωνήματα και από τους υπόλοιπους που δεν μπορούσαν να έρθουν, να δουν πώς πήγανε τα γυρίσματα. Όλος ο κόσμος ενδιαφέρθηκε. Ενδιαφέρθηκε και έτσι θα κάνουμε και εμείς φυσικά. Αυτά είναι ανταποδοτικά. Είναι αλληλέγγυα. Αυτό είναι αυτό που έλεγα εγώ πριν για τις τέχνες, ότι γενικά όλα τα φεστιβάλ έχουν αυτό το θέμα της επικοινωνίας, της διάδρασης, που θα γνωρίσει άλλο κόσμο, της επαφής της ουσιαστικής, γιατί μαζεύονται άτομα που όλοι αγαπάνε το ίδιο αντικείμενο. Εσύ, Κωνσταντίνα, έχεις έρθει στο φεστιβάλ μας διαζώσεις από κοντά? Δεν έχω καταφέρει να έρθω. Ήλπιζα φέτος, αλλά εντάξει, δεν αναφέρω, οπότε δεν πειράζει. Σας παρακολουθώ από μακριά. Εγώ να τονίσω, νομίζω, το πόσο σημαντικό είναι το ότι αυτό το φεστιβάλ έχει επικεντρωθεί τόσο πολύ στα παιδιά και στους νέους. Εμένα είναι κάτι που μου έλειπε σαν παιδί, να έχω ένα ερέθισμα, να δω κάποια πράγματα περισσότερο σε ταινίες, πέρα από τα πολύ, ας πούμε, κλασικά που παίζει τηλεόραση, ο κινηματογράφος, στα mainstream. Νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντική η δουλειά που κάνετε. Και το γεγονός ότι μπλέκει τόσο πολύ νεολαία με τις συναντεύξεις, με όλα τα δρόμενα, με τα masterclass, με όλα αυτά που γίνονται, αυτό το κάνει και τόσο τόσο ξεχωριστό, νομίζω, σε σχέση με τα υπόλοιπα φεστιβάλ. Το ότι στην ουσία σου δίνει μια εμπειρία και πρακτική και να αγαπήσεις και να γνωρίσεις αυτό το πράγμα, το θεωρώ απίθανο αυτό. Ναι, έχει έντονο το διαδραστικό χαρακτήρα, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Ναι, είναι πάρα πολύ τυχερή, δηλαδή. Πραγματικά σας το λέω, δεν το λέω για να το πω. Το βρίσκω πολύ ουσιαστικό αυτό. Ναι, κατάλαβα. Είναι το στούντιο ο πύργος. Γίνεται, για μια εβδομάδα μόνο. Μετά εντάξει, γίνεται πάλι ο πύργος. Ναι. Φαντάζομαι πως έχεις δίκιο. Εντάξει, δεν πειράζει. Το σημαντικό είναι όμως ότι παίρνετε μία όθηση, ώστε μετά να μπορείτε να, όποιος θέλει, να ασχοληθεί παραπάνω, να ψάξει καλύτερα, ναι, να έχει πέντε διαθέσεις. Και αυτό είναι η ουσία. Και έχει σταθεί το φεστιβάλ στην ερέθισμα σε πάρα πολλούς καλλιτέχνες. Δηλαδή, η Νάντσι Μπούγκλε, που είναι γνωστή ηθοποιός, από το φεστιβάλ ξεκίνησε. Ναι. Πολύ, πολύ σημαντικό αυτό. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ σήμερα που διαθέσετε τον χρόνο σας ή να μας προχωρήσετε αυτή την υπέροχη συνέντευξη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχόμαστε από καρδιάς να πάει καλά η ταινία σας, να κερδίσει και να διακριθεί η ταινία του The Seventh, η οποία είναι διαθέσιμη στην ψηφιακή πλατφόρμα του φεστιβάλ και μπορείτε να τη δείτε όλοι. Καλώς σας μεσημέρι. Γεια σας. Και ελπίζουμε να ανταμώσουμε του χρόνου από κοντά. Ναι. Και το ίδιο. Και εμείς ελπίζουμε. Το θέλουμε πάρα πολύ. Δεν θα το κάνεις καν μοντάζ, το ξέρεις. Ναι.